Καταρχάς, σας ευχαριστώ και τη Μαρία και όλους σας που είστε εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για ένα θέμα έτσι λίγο περίεργο. Το ρόλο του άντρα θεραπευτή σε ένα χώρο που κυριαρχείται από γυναίκες. Είναι αλήθεια σε όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύω γενικότερα και ιδιαίτερα με διατροφικές διαταραχές, μόνο μία φορά αντιμετώπισα έναν άντρα ασθενή, ο οποίος ήταν και μικρής ηλικίας, 14 χρονών στο Σεισμανόβιο. Όλα τα άλλα περιστατικά που είχα ήταν κορίτσια ηλικίας από 14 μέχρι 30 χρονών. Θα σας πω λίγο πώς ξεκίνησε αυτό το θέμα. Να πάμε λίγο στην αφήγηση πριν την παρουσίασή μας. Εγώ η Μαρία και η Αγγελική. Στο κέντρο έχει κανένα μήνα, αυτό περίπου και συζητάμε και λέμε τι θα κάνουμε, τι θα πούμε, τι θέματα να παρουσιάσουμε κλπ. Και εγώ σκέφτομαι την περπατημένη να βάλουμε δύο πινακάκια, αυτά που κάνουμε συνέχεια στους επιστήμονες και βγαίνουν από τις κολλητές να μιλήσουμε για συναισθήματα. Και πετάγεται η Αγγελική και λέει: Να, αυτό το θέμα, να μιλήσεις για το ρόλο σαν άντρας στις διατροφικές διαταραχές. Και λέω: Ναι, αυτό καταπληκτικό. Αγγελική, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είχα χρόνια να πάθω τέτοια νύλα. Μετά συνειδητοποίησα λοιπόν για τι πράγμα μιλάμε. Θα χαρεί η Μαρία, θα δει την αμυγδαλή να βαράει κόκκινα. Άγχος πάρα πολύ. Σκέψεις, τι πας να κάνεις, τι πας, για τι πάω πας να μιλήσεις. Είσαι καλό χρόνος πάρα, να μιλήσεις για συναισθήματα, άσε. Είναι, σήκω, φύγε. Θέλω να φύγω, ξέρεις, ανοίξτε την πόρτα. Σας παρακαλώ, ανοίξτε την πόρτα. Δεν θα την κλειστεί. Αυτό που βίωσα είναι αυτό που βιώνουν τα κορίτσια και το πάνε να φάνε. Θες να αποφύγεις. Μήπως να πάρω τη Μαρία τηλέφωνο για να πω πώς θα το πεις αυτό το θέμα. Τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ. Κοιτάξτε τώρα, και ποιο τον ενδιαφέρει όλο αυτό, αυτή είναι μια θεραπευτή. Κάτι τέτοια που έψαχνα να βρω. Προσοχή. Αυτή η πινακίδα κόβω. Μια εμπνευσμένη πινακίδα είναι αυτή. Λοιπόν, οι διατροφικές διαταραχές είναι γυναικεία υπόθεση. Στη δικιά μας εμπειρία τουλάχιστον. Τώρα η Μαρία λέει ότι τα καινούργια δεδομένα αλλάζουν αυτή την εικόνα, αλλά κατά βάση αφορά πάρα πολλές γυναίκες. Άρα, πώς είναι ο ρόλος ενός άντρα θεραπευτή μέσα σε τόσες γυναίκες, ας το δείξει μια εικόνα. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Είναι αυτή. Οι πιο μεγάλες ηλικίες, όσοι είστε γονείς, εδώ θυμάστε τη δυναστεία. Είναι ο Κάρινγκτον με τις γυναίκες του γύρω-γύρω, άρα κάπως έτσι είναι. Θεραπευτής. Τώρα κανονικά πρέπει να σταματήσω. Μέχρι εκεί πολλά σας είπα. Χάρηκα που ήσασταν εδώ μαζί. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα άλλα όλα είναι PowerPoint που είναι πολύ ακαδημαϊκά για εσάς, αλλά θα υπερβώ τους φόβους μου για να σας πω για δύο έξυπνες ιδέες που συζήτησα πριν 3-4 μέρες με μια θεραπευόμενη. Θα ήταν εκπληκτική ιδέα αν είχαμε αυτή τη συνεδρία που κάναμε με θεραπευόμενη να το παρουσιάσουμε εδώ ως βίντεο. Γιατί μιλάγαμε ακριβώς για τη σχέση με τη θεραπευόμενη. Ίσως να φτιάχναμε και ένα χορευτικό δρόμενο με βάση αυτή τη θεραπευτική σχέση. Αυτά για άλλα. Για το μέλλον. Προς το παρόν, αυτό κρατάμε και μεταφορά του χορού. Χορός. Αυτός είναι ο χορός. Που πρέπει να χορέψεις με τη θεραπευόμενη. Και αυτός είναι ο χορός. Quiz, βρείτε τις διαφορές. Τι διαφορές πάρα. Οι προφανείς ότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά της ποιότητας, έτσι. Κάποια άλλη διαφορά. Ναι, ναι. Στην πρώτη είναι ζευγάρι, χορεύουν σε ζευγάρι, όλοι σε αυτό το ακριβώς, η απόσταση. Η απόσταση ανάμεσα στους δύο. Η βέλτιστη απόσταση. Αυτό μου το έχει πει μια θεραπευόμενη πριν από χρόνια. Αν είσαι πολύ κοντά μου, λέει φοβάμαι, αν είσαι πολύ μακριά μου, κρυώνω. Και κίνδυνο να ακουστώ λίγο σεξιστή, θα έλεγα απλά γυναίκες. Και πώς θα το φτιάξουμε αυτό. Ποια είναι η βέλτιστη απόσταση. Δεν ξέρω ρε παιδιά ποια είναι η βέλτιστη απόσταση. Γιατί η κάθε σχέση είναι διαφορετική. Μπορεί να φτιάξει ένα χορό και να χορέψει από πολύ απόσταση, πολύ κοντά. Μπορεί ο ίδιος χορός να ξεκινήσει πολύ κοντά, να πάει πολύ μακριά, να ξανάρθει πάρα πολύ κοντά. Ναι, πολύ κοντά. Και ήρθα σήμερα λοιπόν να σας μοιράσω την άγνοιά μου λέγοντας ότι όλο αυτό δεν μπορεί να πει κανένα πρωτόκολλο. Γιατί κάθε φορά που φτιάχνεις μια σχέση, το κάνεις πάλι από την αρχή. Άρα δεν μπορώ να σας πω, ούτε ξέρω
έχω το μαγικό βιβλίο με τις συνταγές να σας πω πώς να σχετίζεστε, ούτε εγώ το ξέρω. Κάποια πράγματα βάζω εγώ στη σχέση, κάποια πράγματα βάζει η θεραπευό μου και αρχίζουμε να χορεύουμε. Τι χρειάζεται λοιπόν για να δουλέψουμε καλά στο χώρο? Χρόνος, έτσι, για να γίνει μια σχέση επί χρόνου, θέλει δουλειά να δουλεύουμε και δύο, θέλει συντονισμό και λάθη. Πάρα πολλά λάθη, από τα οποία πρέπει να μάθουμε. Θεραπευτική σχέση είναι η βάση της θεραπείας, έτσι. Η θεραπεία αφορά πάντοτε μια αλλαγή. Αν δεν υπάρχει θεραπευτική σχέση, ο λόγος του θεραπευτή είναι ανίσχυρος. Καλούμε λοιπόν τους ανθρώπους να κάνουν επώδυνες αλλαγές που είναι ενάντια στο όφελός τους. Και το όφελός στις διατροφικές διαταραχές είναι να σταματήσει η τρομερή φασαρία που προκαλεί η νόση στο κεφάλι και το τρομερό άγχος που βιώνουν. Αυτό λοιπόν που ζητάμε εμείς είναι ενάντια σε αυτό που θέλουμε. Το είπαμε και χθες, έτσι. Άρα για να υπάρχει μια περίπτωση ποτέ ένας άνθρωπος να σε ακούσει να κάνει ενάντια σε αυτά που έχει συμφέρον, πρέπει να έχει μια καλή θεραπευτική σχέση, να μάθει να χορεύει καλά μαζί. Ο Γιάννων λέει ότι θέλουν η ώρα της ψυχοθεραπείας να είναι από τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής του ασθενούς. Πού βασίζεται η θεραπευτική σχέση? Δεν θα σας κουράσω. Θα τα έχετε ξανακούσει. Είναι τέσσερα πολύ απλά πραγματάκια. Ενσυναίσθηση. Δεν έχετε ακούσει, έτσι δεν είναι? Η ικανότητά μας να μπαίνουμε στη θέση του άλλου και ταυτόχρονα να διατηρούμε τη διαφορά μας. Πάρα πολύ απλό, έτσι δεν είναι? Έτσι μεγαλώσαμε. Όλοι με συνέστηση. Δηλαδή, εγώ στην οικογένειά μου έχω πάρα πολύ συνέστηση. Ανεφόρον αποδοχή. Α, καλά. Σαφώς. Ο ένας είναι γύφτος, ο άλλος είναι κουκουέ, ο τρίτος είναι βάζελος. Άνευ φορών αποδοχής, οι διατροφικές διαταραχές είναι η μπανανόφυλλα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Πρέπει να αποδεχτείς έναν άνθρωπο ως αυτό που είναι και ταυτόχρονα να του πεις ότι αυτό που είναι πρέπει να αλλάξει. Αν δεν το στείλεις εσύ για νοσηλεία, θα πάει μόνος του. Γι' αυτό διαφοροποιούμε. Αυτές είναι οι τεχνικές που λέγαμε χθες. Προσπαθούμε δηλαδή τα κορίτσια και την αρρώστια να τα ξεχωρίσουμε. Άλλες φορές αναφερόμαστε στην αρρώστια, το διαταρακτικό κομμάτι που λέμε, ή το άρρωστο κομμάτι. Και άλλες φορές ανάμεσα στο άτομο το αποδεχόμαστε, αλλά δεν αποδεχόμαστε την αρρώστια. Αν δεν είχαμε αυτή την τεχνική, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Καταλαβαίνετε, έτσι. Γιατί του λέω: πρέπει να σταματήσει, εσύ ακυρώνεσαι. Και μου λες: μα αυτό είμαι εγώ. Μα πώς είσαι εσύ, εσύ η αρρώστια, ήσουν πάντα έτσι. Αν σε γνώριζα πριν 10 χρόνια, έτσι ήσουν. Αν σε γνώριζα 10 χρόνια. Ενημερότητα. Να είμαστε ενήμεροι με τα συναισθήματά μας. Σημαίνει αυτό, εντάξει, όλοι είμαστε πάρα πολύ καλοί σε αυτό. Η θεραπευτική τώρα σχέση είναι μια σχέση ανισόρροπη. Είναι μια σχέση εξουσίας, η οποία περιορίζεται από την θεραπευτική ευθύνη, το θεραπευτικό πλαίσιο και την οριοθέτηση. Θα πούμε την όλα αυτά. Το ζήτημα της αποκλειστικότητας, έτσι. Να σας διαβάσω τι λέει ο Γιάλογο. Τώρα ξέρεις τα πολύ δύσκολα, τα πετάω στο Γιάλογο. Τα πάρω Γιάλογο, μα θα κάνω τι θέλει. Ξέρω πως νιώθεις ότι είναι άδικο και άνισο να με σκέφτεσαι περισσότερο από όσο σε σκέφτομαι εγώ. Να κάνεις μεγάλες φανταστικές συζητήσεις μαζί μου ανάμεσα στις συνεδρίες, ξέροντας πως εγώ δεν μιλάω μαζί στη φαντασία μου. Αυτή είναι όμως η φύση της θεραπευτικής διαδικασίας. Την ίδια ακριβώς εμπειρία είχα και εγώ όταν έκανα ψυχοθεραπεία, όταν καθόμουν στη θέση του θεραπευτή μου. Και εγώ το ίδιο λαχταρούσα, να με σκέφτεται περισσότερο θεραπευτή μου. Καταλάβατε? Όλοι θέλουν αποκλειστικότητα, ιδίως όταν υπάρχει αυτή η πάρα πολύ έντονη θεραπευτική σχέση. Οι σκέψεις πίσω από το κεφάλι των ανθρώπων είναι πώς είναι δυνατόν να αγαπάς εμένα και να αγαπάς και τον Γιάννη, τον Τάκη, τον Μίτσο, τη Μαρία. Τι στο καλό είσαι εσύ, τι άνθρωπος είσαι, πώς μπορείς να το κάνεις αυτό? Το ζήτημα της αγάπης, εντάξει, κόλαση. Εδώ είναι συνήθως που τα παρατάω και φεύγω. Πάρα πολύ δύσκολο ζήτημα αυτό, έτσι. Η αγάπη λοιπόν δεν είναι μια ψυχολογική επιστημονική έννοια όπως και το κουράγιο, η επιμονή, η θέληση. Δεν είναι εύκολο να βρεθεί ένας κοινά αποδεκτός όρος έννοιας αγάπης. Είναι δύσκολο να μετρηθεί και να σταθμιστεί. Γι' αυτό και εμείς οι επιστήμονες την αποφεύγουμε. Η ψυχολογία δεν λέει τίποτα για την αγάπη. Αν βρείτε άρθρο ψυχολογικό να λέει για αγάπη, εγώ σας δώσω όσα λεφτά θέλετε ή οτιδήποτε άλλο θέλετε στη ζωή σας. Δεν υπάρχει. Επίσης και το κουράγιο, η επιμονή, η θέληση, αλλά αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα στη θεραπεία. Παρότι δεν είναι μετρήσιμα εύκολα. Δεν μπορώ να τα βγάζουμε έξω, γιατί είναι παράγοντες πολύ σημαντικοί αν θα δουλέψει ή όχι η θεραπεία. Και ερχόμαστε τώρα στην πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Αν δεν συμπλήρωναν οι γονείς μου, θα με αγαπούσες?
Ολοήμερος έμεινε κάγκελο. Αν πεις, εδώ είναι ένα της παγίδα, προσέξτε. Αν πεις, ναι, θα σ' αγαπούσα, θα ακουστείς ψεύτης και θα φτιάξεις καχυποψία. Σωστό. Σωστό. Αν πεις όχι, είσαι πάρα πολύ αυθεντικός, αλλά καταστρέφεις τη σκέψη, γιατί κανένας δεν θέλει να τον αγαπάνε για τα λεφτά. Έτσι είναι. Ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Τι θα απαντούσατε σε αυτή την ερώτηση? Μπορεί να σκεφτείτε. Η αγάπη είναι πράξη, δεν είναι λόγια. Έτσι κι αλλιώς οι διαβεβαιώσεις προσθέτουν απλά στο πανικό του ανθρώπου. Αν ένας άνθρωπος είναι και σβρέκ, μ' αγαπάς, σ' αγαπάω. Μ' αγαπάς, σ' αγαπάω. Το άγχος του πηγαίνει έρχεται πάνω κάτω. Είναι σαν ψάχνω, έτσι, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Διαβεβαιώνεται πάρα πολύ εύκολα. Τότε ανακουφίζεται και μετά πλέον ξανά έχει το άγχος. Μήπως να μ' αγαπάει, μήπως. Δεν μπορείς να το απαντήσεις λεκτικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Η απάντηση μπορεί να έρθει μόνο από την ίδια τη θεραπευόμενη κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Δηλαδή, το παιδί, η θεραπευόμενη, θα καταλάβει κατά τη διάρκεια της θεραπείας αν η ερώτηση έχει νόημα ή δεν έχει. Εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Εγώ προσωπικά στις θεραπευτές δεν παίρνω θέση σε αυτή την πολύ δύσκολη ερώτηση, ίσως επειδή είμαι και πάρα πολύ πονηρός άνθρωπος γενικότερα. Το κυρίαρχο συνέστημα λοιπόν σε τέτοιου είδους σχέσεις είναι αυτό. Τρόμος. Τρόμος. Οι θεραπευόμενες νιώθουν πάρα πολύ τέτοια συναισθήματα. Ίσως επειδή ακουμπάει πάρα πολύ πάνω στις σχέσεις με τον πατέρα, θα το δούμε παρακάτω. Και ο θεραπευτής πολλές φορές βιώνει τρόμο. Γιατί. Θα σας πω πίσω καμιά 150 χρόνια στον λατρεμένο Φρόιντ, ο οποίος είχε πει για την έννοια της μεταβίβασης. Η μεταβίβαση λοιπόν είναι μια διαργασία μέσω της οποίας μετατοπίζονται στο πρόσωπο του θεραπευτή συναισθήματα, επιθυμίες και σχήματα σχέσεων που είχαν άλλοτε βιωθεί κυρίως με σημαντικά πρόσωπα του παρελθόντος. Δηλαδή, η σχέση που είχατε με τον πατέρα σας είναι πάρα πολύ πιθανό να έρθει πάνω στο πρόσωπο του θεραπευτή. Ό,τι καλό και κακό έχει αυτή η σχέση, έτσι. Ό,τι θετικό, όσο κοντά ή μακριά ήταν, είναι πάρα πολύ πιθανό να προβληθεί έτσι με αυτό προβολή πάνω στο θεραπευτή. Ο θεραπευτής βέβαια, επειδή είναι ένας υπεράνθρωπος, άνθρωπος δεν έχει τέτοια συναισθήματα, κακός. Φυσικά και έχει, είναι η αντιμεταβίβαση, είναι ακριβώς αντίθετα. Λοιπόν, το σύνολο των ασυνείδητων αντιδράσεων του θεραπευτή απέναντι στον ασθενή του και συγκεκριμένα απέναντι στη μεταβίβαση του ασθενή ονομάζεται αντιμεταβίβαση. Αυτά τα δύο είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πού στο πλαίσιο της θεραπείας, τι είναι αυτό? Στο θεραπευτικό πλαίσιο δεν είναι ποτέ δύο υπαρόντες, αλλά είναι το πλήθος των σημαντικών άλμων στη ζωή τους. Στο θεραπευτικό πλαίσιο συναντιούνται ιστορίες του θεραπευόμενου και του θεραπευτή. Ο θεραπευτής μετατοπίζεται σταδιακά από το ρόλο της αυθεντίας σε ένα ρόλο συνεργάτη, ενθυμούμενος πάντοτε την άνηση σχέση με το θεραπευόμενο και τη θεραπευτική ευθύνη. Η μετατόπιση γίνεται μέσα από τη λελογισμένη αυτοαποκάλυψη. Δηλαδή, εγώ έρχομαι σε σένα και σου λέω τα πάντα, ξέρεις τα πάντα για τη ζωή μου. Είναι φοβερό αυτό. Σκεφτείτε το λίγο. Εσύ δεν θα μου δώσεις κάτι. Δεν θα μου πεις κάτι. Είναι πάρα πολύ μεγάλη πανανόφλουδα να αρχίζεις να λες τα πάντα. Και γιατί? Γιατί συνήθως τα κορίτσια που έχουν συναισθηματικές δυσκολίες και τα αγόρια, αλλά επειδή μιλάμε τώρα για διαφιλικά, έχουν μια μεγάλη ικανότητα να κάνουν δύο πράγματα. Το ένα είναι να αντιλαμβάνονται συναισθήματα, γιατί κάποτε αυτό η ζωή τους ήταν πολύ σημαντικό για την επιβίωσή τους. Και το δεύτερο, επειδή αντιλαμβάνονται συναισθήματα, είναι πάρα πολύ έτοιμες και πρόθυμες να σε στηρίξουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπω εγώ σε θεραπεία και να μην είμαι λίγο στενοχωρημένος ή αγχωμένος και να μην ακούσω. Είστε καλά σήμερα? Πάρα πολύ καλά. Λέτε ψέματα. Φυσικά και λέω ψέματα. Και φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρυφτείς από ανθρώπους που μεγάλωσαν αναγνωρίζοντας τα συναισθήματα των άλλων και όχι τα δικά τους. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες τώρα της παρέμβασης στο κέντρο? Έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες. Δεν υπάρχει ένα πλαίσιο θεραπείας, όπως είναι στα γραφεία ή στα ιατρία, έτσι. Άρα μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις στο σπίτι, τα home treatments, ή να παρεμβάσεις στο πεδίο, σε εστιατόρια κλπ. Αυτό αλλάζει κάπως τα πράγματα, γιατί αυτό το είδος η σχέση και ο χορός στα διάφορα πλαίσια πρέπει να επαναδιαπραγματευτεί. Μπορεί να είσαι δηλαδή στο σπίτι του παιδιού, να είσαι στο υπνοδωμάτιο καμιά φορά, μπορεί να είσαι στο καθιστικό, στην κουζίνα, όλα αυτά τα πράγματα καταλαβαίνετε ανάλογα με το πλαίσιο επαναδιαπραγματεύονται. Ποια είναι τα ιδιαίτερα λοιπόν χαρακτηριστικά μιας διαφιλικής διάστασης θεραπείας? Τα μεταβατικά και μεταβατικά συναισθήματα είναι συνήθως πιο έντονα.
Υπάρχει συχνά μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα από την πλευρά των θεραπευόμενων αλλά και των γονιών του, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια. Άρα υπάρχει και μεγαλύτερη ανάγκη για πιο σφιχτά και ξεκάθαρα όρια, σαφείς προσδιορισμός λοιπόν της σχέσης και διαφοροποίηση από παρεμφερείς σχέσεις, παραδείγματος χάρη τις φιλικές. Υπάρχει φυσικά μια μεγαλύτερη δυσκολία στο να προσεγγιστούν θέματα μύχια και ευαίσθητα, όπως είναι ας πούμε οι σεξουαλικές πρακτικές. Αυτό στο κέντρο, εντάξει, επειδή έχουμε και δύο θεραπεύτριες, είναι πάρα πολύ εύκολο για μένα όταν κάποιο παιδί, κάποιο κορίτσι δυσκολεύεται να παραπέμπει τους συναδέλφους. Σε άλλα πλαίσια, καταλαβαίνετε, είναι αρκετά δύσκολο. Αναπτύσσονται πιο συχνά συναισθήματα ντροπής από τις θεραπευόμενες. Και αν η σχέση είναι πιο καλή ή πιο στενή ή πιο δύσκολη από ό,τι χρειάζεται, παρεμποδίζεται η εξέλιξη και κινδυνεύει να καταρρεύσει μέσα από την τελειότητά της. Η σχέση θεραπευτική πρέπει να είναι τόσο όσο. Ούτε πολύ συγκρουσιακή, ούτε πολύ αποσυνδεδεμένη. Πρέπει να έχει μια λεπτή ισορροπία ώστε να βγαίνει ο χορός αρμονικά. Αρμονικά. Ακόμα και η τελειότητα, δηλαδή τα κάνουμε όλα τέλεια, το πιο πιθανό είναι να καταρρεύσουμε μέσα στην τελειότητά μας. Άλλα χαρακτηριστικά. Πολλές φορές, ιδίως στην αρχή της θεραπείας, μπορεί να αναπτυχθεί ένας ανταγωνισμός μεταξύ του πραγματικού πατέρα και του ιδανικού ή τέλειου πατέρα. Ποιος είναι αυτός ο τέλειος πατέρας? Ο θεραπευτής. Γιατί έχει όλα όσα θα θέλαμε να έχει ο πατέρας μας. Πονηρός ο θεραπευτής. Ξέρει τι πρέπει να κάνει και το κάνει. Άρα δημιουργεί μια διαφορά στην αρχή. Γιατί είναι αναγκαίο εκεί μέσα από την εξειδανίκευση να βρει ένα ρόλο. Το ξέρει, το κάνει επίτηδες. Δεν είναι χειριστικός. Αλλά ξέρετε, για να έχει ελπίδες να συνδεθεί με τον άλλον, πρέπει να φανεί κάπως πιο εξειδανικευμένος. Αν αυτό όμως, προσέξτε, μείνει στην εξειδανίκευση και δεν μεταβολιστεί με την πορεία της θεραπείας σε κάτι πιο ρεαλιστικό, και αυτό θα καταρρεύσει. Άρα η εξειδανίκευση στην αρχή για να προχωρήσει σιγά σιγά σε πιο ρεαλιστικές σχέσεις. Σε ένα σχήμα πιο επαρκούς πατέρα και όχι τέλειο πατέρα, έτσι. Γυρνάω πάλι στη συνάντηση που κάναμε θεραπευόμενοι και αναδείξαμε 4 λέξεις κλειδιά. Η αγκαλιά, ο χορός, ο φόβος εξάρτησης και ένας βαρύς ρόλος για τον θεραπευτή με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Για το χορό είπαμε, ο φόβος εξάρτησης είναι προφανής, έτσι, ο βαρύς ρόλος με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Και η αγκαλιά. Η αγκαλιά είναι κάτι που μπερδεύει πάρα πολύ το θεραπευτή. Προσέξτε λίγο. Όταν σε αγκαλιάζει κάποιος, καλύπτει δικές του ανάγκες. Όταν αγκαλιάζει, καλύπτει δικές του ανάγκες. Σας παρατηρούσα τότε στις συγκινητικές στιγμές με τα κορίτσια με την Ειρήνη, πόσο εύκολο μπορεί η θεραπεύτρια να πάρει ένα κορίτσι αγκαλιά. Τελική, έτσι δεν είναι, και στη θεραπεία. Ο θεραπευτής δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο, γιατί είναι πάρα πολύ στο κομμάτι διαπραγμάτευσης της απόστασης του χορού. Άρα ο θεραπευτής συνήθως είναι σε ένα ρόλο να περιμένει να τον αγκαλιάσουν. Κάπως έτσι. Τουλάχιστον έτσι τον διανομώ. Λοιπόν, και πάμε στα λατρεμένα της συναισθήματα. Οι χειρούργοι λένε ότι ο τάφος τους είναι η κοιλιά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, μπορείτε να φανταστείτε. Είναι ένας χειρουργός και είναι στα εξωτερικά ιατρία και έρχεται ένα τροχαίο. Και αυτός είναι γενικός χειρουργός. Ανοίγει μια κοιλιά και τι βλέπει μέσα. Η κοιλιά είναι μια κοιλότητα. Υπάρχουν μεγάλα αγκία, υπάρχουν όργανα. Το αίμα μπορεί να είναι πίσω από το όργανο, μπροστά από το όργανο, αρχίζει να βάζει γάζες για να βρει πού στο καλό είναι αυτό που αιμορραγεί, ώστε να απολυνώσει και να σταματήσει, να σώσει τον άνθρωπο, να τον πεθάνει. Ό,τι είναι λοιπόν η κοιλιά για τον χειρουργό είναι για μας τα συναισθήματα. Εμείς ασχολούμαστε με τα συναισθήματα και για μας είναι ο τάφος μας. Εντός εισαγωγικών, έτσι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ όμως. Γιατί είναι ανεπεξέργαστα, είναι επιτακτικά, είναι σε στενή σχέση με το σώμα και τις πρωταρχικές ανάγκες, ζητούν άμεσα ικανοποίηση και δεν μπορούν σε πρώτο βαθμό να ελεγχθούν από την λογική. Είναι αυτό που έλεγε η Σιδές Μαρία για το κάτω κομμάτι του εγκεφάλου, όταν ενεργοποιείται το κάτω μου, ο παλιός μας εγκέφαλος, αυτό που είναι σημαντικό για την επιβίωσή μας, όταν ενεργοποιείται αυτό, η σκέψη μας και η κρίση μας πάνε περίπατο. Άρα πρέπει να διαχειριστούμε και οι θεραπευόμενοι και οι θεραπευτές πάρα πολύ αυτό το κομμάτι μας, ώστε να μπορούμε να είμαστε βοηθητικοί. Και τι είναι αυτό? Τα μεταβιβαστικά λοιπόν και τα μεταβιβαστικά συναισθήματα γίνονται λόγια στη θεραπεία, μεταπολίζονται. Γίνονται η βάση για μια στέρεα και ρεαλιστική θεραπευτική σχέση. Για τους θεραπευτές λοιπόν είναι απαραίτητη υποπτία. Πρέπει να μιλάνε για αυτά τα συναισθήματά τους με άλλους θεραπευτές, συνήθως πιο έμπειρους. Καλύτερα με θεραπεύτες.
μιας και είναι το διαφιλικό στη μέση, στην περίπτωσή μας. Αν αυτό δεν δουλέψει, λοιπόν, η μόνη λύση είναι η παραπομπή. Αν αυτή η σχέση γίνει πολύ έντονη, πολύ δυνατή, πολύ περισσότερο από ό,τι πρέπει, θα πρέπει ο θεραπευτής να παραπέμψει. Επιδράσεις λοιπόν της ασθένειας στην οικογένεια, έτσι τα έχουμε ξαναπεί αυτά, είναι μια σοβαρή νόσος, προκαλεί αρνητικές επιδράσεις με οικογενειακές σχέσεις και που χαρακτηρίζονται από ένταση και συγκρούσεις, επικριτικό λόγο και αρνητικά συναισθήματα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ένας πατέρας, για να πάμε λίγο στο λόγο του πατέρα τώρα, προσπαθεί να διαχειριστεί μια σχέση με μια κόρη η οποία χαρακτηρίζεται από αυτά που είπαμε προηγουμένως. Εγώ ως θεραπευτής θέλω να περάσω ένα μήνυμα στα κορίτσια και το περνάω, προσπαθώ το περάσω θεραπεία. Είμαι ο θεραπευτής σας και δεν είμαι ο πατέρας σας. Και το μήνυμα στα δικά μου παιδιά είναι ότι ο πατέρας σας, αν χρειαστείτε θεραπευτή, θα σας προτείνω κάποιον. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να διαφοροποιούμε λίγο τους ρόλους. Άρα, ποιος είναι ο ρόλος του πατέρα? Ο πατέρας λοιπόν ήταν πάντα εξαφανισμένος στην ψυχοθεραπεία, στην ψυχολογία, στην σκέψη γύρω από τις σχέσεις. Και γιατί ήταν αυτό? Γιατί πάρα πολλά χρόνια είχαμε κυριαρχία του ψυχαναλυτικού μοντέλου, το οποίο ως γνωστό ήταν πάρα πολύ στραμμένο πάνω στο ρόλο της μητέρας. Έτσι, πήρε πάρα πολλές δεκαετίες ώστε να αλλάξει λίγο αυτή η εικόνα. Η αλήθεια είναι όμως ότι ο πατέρας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για κάθε κορίτσι, γιατί πέρα από όλα τα άλλα αντιπροσωπεύει τον πρώτο έρωτα, αλλά και γιατί είναι ένα πρότυπο για το είδος σχέσης που θα αναπτύξει με τους ερωτικούς συντρόφους στο μέλλον. Παράλληλα, ο πατέρας, σαν έννοια, σαν συμβολισμός, αντιπροσωπεύει τον κανόνα, το όριο, το πλαίσιο και δημιουργεί μια αίσθηση ασφάλειας και σιγουριάς στη ζωή μας. Αυτό είναι σχεδόν για τα κορίτσια και για τα αγόρια. Λέει λοιπόν ο Ζακ Άλεν Μίλλερ, ας το καταλάβουμε, ο πατέρας δεν έχει κυριόνομα, δεν συνιστά μορφή, συνιστά λειτουργία. Ο πατέρας έχει τόσα ονόματα όσα είναι και τα υποστηρίγματά του. Η λειτουργία του, η κατεξοχήν θρησκευτική λειτουργία, να συνδέει τι, το σημαίνον και το σημαινόμενο, τον νόμο και την επιθυμία, τη σκέψη και το σώμα, με λίγα λόγια, το συμβολικό και το φαντασιακό. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η συνηθισμένη τώρα πρώτη εικόνα που αντιμετωπίζουμε οι θεραπευτές είναι μια αγχωμένη, σε πανικό και εξωθυμωμένη από τις συνεχές μάχες μητέρας και ένας πατέρας που συχνά είναι συναισθηματικά αποσυνδεμένος, αγχώντας συμβολικά ή και πραγματικά από τη ζωή της κόρης του. Ο θεραπευτής λοιπόν καλείται να γίνει γέφυρα, διαμέσου της οποίας η κόρη θα συναντήσει εκ νέου τον πατέρα της. Αυτό θα γίνει με την πρόσκληση και την ενεργό συμμετοχή του πατέρα στη θεραπεία. Είτε μέσα από τη συμβουλευτική, είτε μέσα από κοινές συνεδρίες με την κόρη, είτε με τη συμμετοχή του πατέρα στο δίκτυο υποστήριξης, με τη συμμετοχή του στα υποπτευόμενα γεύματα κλπ. Τελειώνω, δεν σας κουράσω άλλο. Αυτό είναι του Gabor Mate, εκπληκτικό, ο θεραπευτής ως άνθρωπος και λέει ο Gabor Mate, ακόμα και αν οι άνθρωποι λέει, τον χρειαζόταν όταν γεννιόταν, όταν πεθαίναν, όταν ήταν άρρωστοι ή όταν τραυματισμένοι, αυτός είχε πάντα αυτή την έντονη ερώτηση, αν θα τον ήθελα, αν δεν φορούσε αυτή την ιατρική ποδιά. Δεν έχει σημασία πόσο ασθενής είχε δει, υπάρχει πάντα αυτό το έντονο συνέστημα ότι δεν τον θέλουν για αυτό που είναι. Και αυτό είναι πάντα και στο μυαλό του θεραπευτή. Τελευταία νότα, λοιπόν, η θεραπεία είναι σχέση και τεχνικές. Η σχέση είναι αγάπη και προσπάθεια, και προσπάθεια είναι σωστά και λάθη, λάθη, πάρα πολλά λάθη. Δεν υπάρχει θεραπευτής. Δεν υπάρχει είμαι θεραπευτής, γίνομαι θεραπευτής. Το ίδιο και πατέρας. Ας μάθουμε λοιπόν από το κουράγιο και την δύναμη των ασθενών μας και ας αποτολμήσουμε την έξοδο από τη ζώνη ασφαλείας. Ας εκτεθούμε τουλάχιστον στον βαθμό που του ζητάμε από τις ασθενείς μας. Ίσως έτσι γινόμαστε καλύτεροι θεραπευτές και γονείς και τελειώνω. Έχετε δει το Στάλκερ, το Ταρκόφσκι. Όταν κάποιος λέει γεννιέται, είναι soft, μαλακός, και ευλίγιστος. Όταν ένα δέντρο μεγαλώνει, είναι έτσι. Όταν είναι σκληρό και ξερό, πεθαίνει. Η σκληρότητα και η δύναμη είναι η death companion, η σύντροφη του θανάτου. Η ευελιξία και η μαλακότητα είναι αυτά που είναι τα στατικά της ζωής. Αυτό που έχει γίνει σκληρό δεν πρέπει να κυριαρχήσει, να θεραπεύσει. Και η νευρική ανορεξία είναι κάτι που έχει γίνει όντως πολύ σκληρό. Ευχαριστώ.